Βρήκαμε. Χάρηκα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Αγάθωνας. Γεια σου, Αγάθωνα. Γεια σου, Κουρδό. Λέμε δύο Αγάθωνας και ο Ηλίας Κόζας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής του συγκροτήματος Κόζα Μόστρα. Οπότε καταλάβαμε και πώς βγήκε το Κόζα Μόστρα. Ωραία. Από το επώνυμό σου. Συγχωριανός μου. Από πού είναι? Σχεδόν, δηλαδή είναι από Σέρες, σωστά. Έλα, ρε. Είμαστε κοντά. Εμείς από Ρόγια πάμε για να πάμε παραπολύ. Και είναι Πορόγια, όχι Πορόγια. Πορόγια. Κάπου το είδα, Πορόγια. Εσύ από πού είσαι, Αγάθωνα? Εγώ είμαι από ένα χωριό του Λαγκαδά, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Από το Λαγκαδά, εσύ. Άρα είστε και δύο Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πούμε. Εσύ μένει μόνιμα Θεσσαλονίκη. Μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Και μπορείτε να μας πείτε τώρα πώς έγινε αυτό το πάντρεμα, ας πούμε, δηλαδή ποιος βρήκε ποιον, πώς έγινε, να μας πει Σεσίλια. Να σου πω. Στην ουσία ετοιμάζαμε ένα δίσκο εμείς σαν Κόζα Μόστρα. Ναι. Ο οποίος εν τέλει θα κυκλοφορήσει από την Platinum Records. Ναι. Και είχαμε ένα κομμάτι στο δίσκο το οποίο ήταν, όπως και τα υπόλοιπα, έτσι, είχε στοιχεία ethnic μέσα. Mm-hmm. Ήταν ένα κομμάτι λοιπόν που θέλαμε να βάλουμε μια πινελιά ρεμπέτικης μουσικής. Μάλιστα. Και ο πρώτος που μας ήρθε στο μυαλό, επειδή είναι και από τα μέρη μας, είναι ο Αγάθωνας. Είναι ο Αγάθωνας. Και όταν εσείς πήγατε και το βρήκατε. Ναι, ναι. Εσένα, Αγάθωνα, όταν σου έγινε η πρόταση ότι πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για την Eurovision. Όχι, για το δίσκο. Α, για το δίσκο. Ναι, ναι. Για το δίσκο. Θέλουμε τραγούδι. Συμμετοχή σε ένα τραγούδι. Και εσύ είπες ναι για το δίσκο. Βεβαίως, αμέσως λέω ναι. Και πώς προέκυψε η Eurovision? Η Eurovision έπεσε ένα τηλέφωνο ένα πρωί. Σας θέλουμε, λέει, Κόζα Μόστρα για τη Eurovision. Λέω, δεν ερχόμαστε αν δεν έρθουμε με τον Αγάθωνα. Εσένα το σου είπαν ότι πάμε αυτό το τραγούδι στην Eurovision, πώς σου φάνηκε? Τους είπα αμέσως πάμε. Τους είπες αμέσως πάμε. Έχω άγνοια κινδύνου. Έχεις άγνοια κινδύνου. Ρε παιδί μου, η Eurovision τώρα, εσύ είσαι ένας τύπος πολύ πελινάρας, ρεμπέτης, αυτός που έχεις κρατήσει τις παραδόσεις, έχεις γράψει πολύ ωραία τραγούδια, έχεις πει πολύ ωραία τραγούδια και παραδοσιακά, έχεις πολύ, πολύ μεγάλο αρχείο, εγώ σε παρακολουθώ και σε γουστάρω πολύ. Η Eurovision είναι λίγο, πώς να την πω, λίγο πλουμιστή για σένα. Δεν πειράζει. Να την... Θα την κάνεις λίγο πιο... Ναι. Θα την εξευγενήσουμε. Την κάνουμε λίγο, ναι. Την κάνεις λίγο πιο βαριά, λίγο πιο... Άλλωστε την παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Εγώ είμαι και μεγάλος ηλικία, είμαι μικρός. Πόσο είσαι? Δεκαετία του 70 την παρακολουθώ. Πόσο χρόνο είσαι? 58. Δεν σου φαίνεται όμως. Δεν πειράζει. Τι κάνεις, ποιο είναι το μυστικό που φαίνεσαι έτσι? Δεν έχω μυστικά. Αφήνω φαλάκρα, μύτη, αυτιά, ξέρεις. Ωραίος. Δόντια, αλλά αυτά δεν μεγαλούν. Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα να. Εγώ την παρακολουθούσα, δεν ήταν. Δεν την παρακολουθεί, ναι. Γιατί δεν παρακολουθεί? Πηγαίναμε στο καφενείο του χωριού όταν ήρθε το ρεύμα στο χωριό μου. Ναι. Πήραν τηλεόραση. Και βλέπετε Eurovision. Βλέπαμε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και την Eurovision. Σωστό. Μας άρεσε το σήμα. Το οποίο το βάζανε και στους τελικούς του πρωταθλητριών τότε. Σωστό. Σωστό. Λέγανε. Το πρωταθλητριό. Βέβαια. Άγιαξ και τα λοιπά. Οπότε λέω, γιατί να μην πάω, να πάω και εγώ μια φορά να δικαιωθώ επιτέλους. Να... Καλά, τώρα δεν είναι και η δικαιοσύνη σου, Γιώργο. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, και το καταλαβαίνω. Ναι, κάτσε, πριν έρθω σε σένα να πω κάτι ακόμα εδώ στον Ηλία. Ηλία, επειδή έχει σχολιαστεί πάρα πολύ η φούστα η σκοτσέζικη. Και μάλιστα γίνεται και μια πλάκα στο τέτοιο, αφού θα πάτε που θα πάτε, φορέσετε φουστανέλα κτλ. Πώς προέκυψε η φούστα στο συγκρότημα? Ωραία, η φούστα προϋπήρχε από την αρχή του συγκροτήματος. Ήταν το κόνσεπτ που είχαμε σαν μπάντα. Το ότι, επειδή γενικότερα το έχω πει πολλές φορές, ανήκουμε ανατολικά σχετικά έτσι στην Ευρώπη. Ναι. Και επειδή αυτό που παίζουμε σίγουρα έχει πολλά ελληνικά στοιχεία, αλλά εξίσου πολλά δυτικά, μια πολύ χαρακτηριστική ενδυμασία δυτικής Ευρώπης είναι τη Σκωτίας, ας πούμε, το Kilt. Μάλιστα. Παραπέμπει βέβαια ναι και στη φουστανέλα, ας πούμε, οπότε δεν είχαμε κάποιο κόμπλεξ να βάλουμε φούστα και επιλέξαμε να το δέσουμε έτσι και οπτικά, δηλαδή το στυλ της μουσικής που παίζουμε. Ναι. Είναι και ανατολικό ελληνικό δηλαδή, ας πούμε, και εντελώς δυτικό. Άρα σε όλες τις εμφανίσεις σας εσείς φοράτε το Kilt αυτό. Ναι, είναι ναι, το ναι. Στυλ του συγκροτήματος αυτό, ναι, τελείωσε. Ναι, ναι. Δεν το αλλάζετε με τίποτα δηλαδή. Θα τον καρφώσω εγώ. Το έχουμε ετοιμάσει μία πριν από τη Eurovision. Ετοιμάζαν τα γέρεμε. Όχι, επειδή είναι κανονική για το βίντεο κλιπ. Αλλά από τη στιγμή που είναι για το διαγωνισμό της Eurovision, έκατσε το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι καλό θα ήταν να μην φοράει ο Αγάθωνας. Λοιπόν, τώρα εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι σας δεν είναι φαβορί, ότι είναι σίγουρα θα μας εκπροσωπήσει. Το είπα και το πρωί. Ναι, θεωρώ ότι ουσιαστικά δεν έχετε αντίπαλο. Τα άλλα τρία πώς τα βλέπετε, Αγάθωνα, πώς τα βλέπεις τα άλλα τρία, ας πούμε? Εμένα μου αρέσει, μπορώ να πω ποιο μου αρέσει? Βεβαίως, γιατί τι γνώμη σου πεις? Είσαι σε μια κουβή που τους ή άλλους. Ναι, μου αρέσει το τραγούδι της Απεργή. Σ' αρέσει? Και ο τρόπος που το τραγουδάει. Ας πω την αλήθεια, σ' αρέσει πιο πολύ το τραγούδι ή η Απεργή σαν γυναίκα? Η Απεργή σαν γυναίκα και σαν τραγουδίστρια. Ωραία. Και ωραία φωνή, παιδιά. Είναι μικρή κοπελίτσα, όμορφη, αεράτη. Πεντακτούλα κτλ. Και μοντέρνα. Άρα λοιπόν τα άλλα δύο δεν σ' αρέσουν, τη Ηλιάδη? Όχι, δεν μ' αρέσουν. Απλώς λέω ότι αυτό θεωρώ εγώ εκτός από το δικό μας. Σαν, ας πούμε, το πιο ανταγωνιστικό προς εσάς. Αν πρέπει να πω κάποιο έτσι. Ωραία.
τη Ηλιάδη που έχει γίνει τόσο λόγο, γιατί δεν το έχω πει εγώ, το λένε και πολλοί στο διαδίκτυο κτλ. Ότι έχει έντονα πολλά στοιχεία ανατολίτικα, πιο ανατολίτικα από αυτά που είναι τα δικά μα ελληνικά ακούσματα, α πούμε. Δηλαδή μου λένε κάποιοι ότι είναι λίγο τουρκομπαρόκα, α πούμε. Ναι, ναι. Πώ το σχολιάζει εσύ αυτό? Κοίταξε να δει. Θα σχολιάσω γενικότερα τι μουσικέ τάσει των τελευταίων ετών στην Ελλάδα που είναι τέτοιε. Άρα, με βάση το τι παίζεται στα μπουζούκια, δεν κατηγορώ το τραγούδι ούτε την Αγγελική Ηλιά. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή τη μουσική ακούνε οι νεοέλληνες στα μπουζούκια. Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι πρέπει να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή. Σε στεναχωρία σε αυτό. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου από τα παλιά τα χρόνια για αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν ναι. είναι η μουσική μας αυτή. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα. Ποια είναι η ελληνική μουσική παράδοση? Συγγνώμη όμως, ναι. η Ηλιάδα έχει πει και φοβερές μπαλάντες. Γιατί διαχωρίζω πάλι το πρόσωπο με το τραγούδι. Έχει πει φοβερές μπαλάντες. Ναι. Από την άλλη όμως, αν πας. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πας στα το, νυχτερινά μαγαζιά. Υπάρχει και το όχι πάντως. Ναι. ναι. Αν πας όμως στα νυχτερινά μαγαζιά, τσίφτε τέλεια που ο κόσμος. Ένα αυτό δεν είπα. Ο Κιάμος τι τραγουδάει δηλαδή? Εγώ δεν θα ήθελα να με εκπροσωπήσω ο Κιάμος. Τι να κάνουμε τώρα? Ο Κιάμος παίρνει ατόφια αράβικα και αλλάζει τους στίχους. Έχουμε τέτοια μουσική σαν λαός και σαν τη γέννη. Είναι δυνατόν να παίρνουμε έτσι. Η ελληνική μουσική παράδοση ποια είναι, ρε? Η ελληνική μουσική παράδοση είναι το δημοτικό και το ρεμπέτικο.